Έχουμε κάνει μία σύνθεση διάφορων πραγμάτων που κάνουμε μέσα εκεί πάρα πολλούς μικρούς και μεγαλύτερους ρόλους. Τώρα ο καθένας από εμάς έχει έναν πιο βασικό ρόλο. Εγώ παίζω ουσιαστικά στους δύο μεγάλους ρόλους, ας πούμε, στο διήγημα Παπρικούνια, στο οποίο υποδίωμαι δύο ρόλους. Ο ένας είναι ο άντρας της γυναίκας της Όλγας Ιβάνοβνα και ο άλλος είναι ο γκούμενος της Όλγας Ιβάνοβνα, να το πω έτσι, σύγχρονα. Είναι δύο αντίθετοι ρόλοι και που στην ουσία κάνουν έναν ρόλο. Ένας είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος παίζει αυτούς τους δύο ρόλους. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο ρόλο, είναι οι βλαβερές συνέπειες του καπνού, ένα μονόπαρτο του Τσέχοφ, στο οποίο είναι ένας καταπιεσμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή του από αυτά που ονειρευότανε. Και έχει έρθει η γυναίκα του, η οποία τον καταπιέζει όλη τη ζωή και τον αναγκάζει, ας πούμε, να κάνει μια ομιλία για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Και με αφορμή αυτή την ομιλία αρχίζουν και του βγαίνουν τα εσωψυχά του, παρεμβάλλοντας μέσα στην ομιλία διάφορα περιστατικά της ζωής του και της καταπίεσης που έχει βιώσει. Τώρα στα υπόλοιπα είμαστε λίγο βοηθητικοί και όχι. Δηλαδή όλοι παίζουμε το ρόλο μας. Απλά σαν κεντρικούς ρόλους έχουμε... Εγώ έχω αυτά τα δύο προσωπικά. Εμεινεύω δύο ρόλους. Ο ένας είναι το φοιτητή της νομικής Βασίλειεφ από το διήγημα του Τσέχοφ Παροξυσμός. Είναι ένας νεαρός φοιτητής ο οποίος έχει φοβία προς τις πόρνες και προς τη γυναίκα γενικότερα. Ένας, θα λέγαμε, ρομαντικός παρθένος, τον οποίο οι φίλοι του τον αναγκάζουν να τους ακολουθήσει σε ένα οίκο ανοχής. Και εκεί μπροστά στο θέαμα και σε όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια του, μπροστά σε όσα βλέπει, αυτός καταλήγει στο να πάθει κλινικά κιόλας και με κλινικούς όρους παροξυσμό. Ο δεύτερος ρόλος που ερμηνεύω είναι του Αντρέη Βασίλιεβιτς Κόβριν, του μεγάλου αυτού επιστήμονα μάγιστρο, τον αποκαλεί ο Τσέχοφ από την νουβέλα «Μαύρος μοναχός». Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην νοητική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που αυτός θέλει να φτάσει, το ύψιστο της μεγαλοθυΐας, και στο να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, καταλήγει να δώσει σάρκα και οστά και να προσωποποιήσει την ίδια τη μεγαλομανία του στο πρόσωπο ενός υπεραιωνόβιου μαύρου μοναχού, που τον ενσαρκώνει ο Αλέξανδρος, και ο οποίος του λέει πως αν θέλει να φτάσει στο να γίνει μεγαλοθεία και να προσφέρει πραγματικά κάτι στο κοινωνικό καλό, να κάνει δηλαδή κάτι σπουδαίο για την ανθρωπότητα, πρέπει να θυσιάσει τα πάντα. Και κάπου εκεί έρχεται η γυναίκα μας, εδώ η Μυρτώ Ιγκόνη, σαν Τάνια Πεσότσκαγια, η οποία πάνω στην έκστασή του αυτός της κάνει πρόταση γάμου. Και ο γάμος αυτός διαλύεται, καθώς αυτός αποφασίζει να παραδοθεί στην τρέλα. Η Τάνια επιλέγει να τον θεραπεύσει και να τον βοηθήσει λόγω αγάπης, αλλά αυτός από την θεραπεία χάνει ό,τι πραγματικά αυτός θεωρούσε σπουδαίο. Το μυαλό του, τους στόχους του, τα οράματά του, και καταλήγει να πεθάνει. Αυτοί οι δύο είναι οι κεντρικοί ρόλοι που ερμηνεύω. Ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε ήταν ένας τρόπος στον οποίο κινηθήκαμε όλοι σαν ομάδα με στόχο το να φτιαχτεί μία σύνθεση όπου ένα συμπληρώνει τον άλλο και όλα τα κομμάτια συμπληρώνουν αυτό το διανοητικό puzzle που λέγεται Άντων Παύλου Τσέχοφ. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βασικούς και για βοηθητικούς ρόλους. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το αν το δείτε και οι τέσσερις ερμηνεύουμε τον ίδιο ρόλο, ο καθένας του εαυτού του, ο καθένας μας έχει ένα θέμα, είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Δημήτρης. Οπότε το θέμα του πάρη μας εδώ πέρα είναι η υγεία, το θέμα το δικό μου είναι το πόσο μπορούμε να αφοσιωθούμε στη διανόηση και οι αντίστοιχοι άλλοι δύο συμπαίκτες έχουν και ο καθένας το δικό του θέμα. Εγώ είμαι η γυναίκα της, η μοναδική γυναίκα εδώ της, της παρέας, θα πούμε έτσι. Ουσιαστικά όλη η παράσταση είναι σαν μια συνωμοσία τεσσάρων νέων ανθρώπων που είναι σαν έκλειστοι σε ένα χώρο και αναπαράγουν κάθε. Εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ και πώς με εξυπηρετεί κιόλας να το βλέπω,
αναπαριστούν κάθε βράδυ αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει δηλαδή μια συνωμοσύκηνα παιχνίδι μεταξύ μας, όπου κατά τη διάρκεια των ιστοριών και της αφήξης ο καθένας αναλαμβάνει να εκτελέσει ένα κομμάτι της ιστορίας με κοινό στόχο να πάμε παρακάτω στην αφήγηση. Εκ των πραγμάτων, εγώ αναλαμβάνω όλες τις γυναικείες παρουσίες σε αυτά τα διηγήματα. Ουσιαστικά είναι τέσσερις βασικοί ρόλοι που έχω, που δίνω σκητάλι. Ξεκινάω με την Παπρικούνια, όπως είπε πριν και ο Πάρης. Είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία έχει φωτιστεί από τα μεγάλα πνεύματα της εποχής. Θέλει και αυτή να γίνει μεγάλη καλλιτέχνη, αγαπάει πολύ την τέχνη. Δεν δίνει καμία σημασία στο σύζυγό της, γιατί τον θεωρεί υποδέστερο που δεν ασχολείται με τις τέχνες. Αποκτά έναν εραστή, έναν μεγάλο και ταλαντούχο ζωγράφο. Γυρνώντας στο σπίτι της μετά την απόδραση με τον εραστή, καταλαβαίνει ότι και ενώ ο άντρας της αρρωσταίνει βαριά, καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η μεγαλομανία που είχε στο μυαλό της ήταν εντελώς μάταια και ότι ήταν ακριβώς δίπλα της ο άντρας που από εκεί θα δουλούσε όλη την αγάπη και τον έρωτα, αλλά δυστυχώς είναι στο νεκροκρέβατο και πεθαίνει. Μετά γίνομαι η πόρνη για τον Νίκο Ανοχής που επισκέπτεται ο Βασίλης. Ουσιαστικά είναι μια γυναίκα που μεταπλάθεται, αλλά είναι πάντα. Το κέντρο είναι ίδιο. Δηλαδή η γυναίκα έχει με διάφορες εκφράσεις και παίζει το ρόλο της ώστε να πάει παρακάτω η ιστορία. Μετά είναι η άλλη που θα πούμε με τον Αλέξανδρο τον Αχτάρ. Είναι μια γυναίκα που πενθεί τον νεκρό της σύζυγο. Έχει αποφασίσει να διατηρήσει το πένθος της και να μην ξανανιώσει τον έρωτα. Μέχρι που τον βλέπει μετά από μια πολύ μεγάλη σύγκρουση των δύο φίλων στο πρόσωπο του. Δανειστή του άντρα της και του Αλέξανδρου, που είναι η αρκούδα, το μονόπρακτο. Και τελευταία είναι στο Μαύρο Μοναχό που είναι ο Πάνος. Η Τάνια Πεσότσκα είναι μια γυναίκα που βλέπει την αγάπη σε αυτόν τον φέρελπη νέο επιστήμον, αλλά δυστυχώς δεν υπολόγισε το ότι η τρέλα θα είναι το εμπόδιο στο να πραγματοθεί αγάπη. Το θέμα το δικό μου σε όλη την παράσταση είναι ότι είναι λίγο πιο πολύ εσωτερικής μας συνωμοσίας. Είναι μια γυναίκα που δεν θέλει να μείνει μόνη της και ψάχνει την αγάπη και τον έρωτα στην κατακαιρματισμένη αντρική παρουσία. Παίζω κι εγώ δύο βασικούς ρόλους. Είμαι στην Αρκούδα που είπε η Νικό. Είμαι ένας στρατιωτικός, ο οποίος πάει να πάρει τα λεφτά που του χρωστάει ο άντρας της που έχει πεθάνει. Στο τέλος καταλήγουν να ερωτευτούν. Και εκεί βλέπουμε πως από μια άλλη συνθήκη καταλήγουν σε μια άλλη συνθήκη. Δηλαδή από εκεί που τη ζητάει τα χρήματα και είναι πολύ, πρέπει επιγόντως να πάρει τα λεφτά για να ξεπληρώσει τα χρέη του, ξαφνικά όταν αποκαλύπτεται το πρόσωπο της Μυρτός που κάνει την Πόποβα, ερωτεύεται ακαριέα και αυτός προσπαθεί να μην το δείξει μέχρι που καταλήγει στο τέλος να της πει «Μου αρέσει, είμαι ερωτευμένος μαζί σου». Ο δεύτερος ρόλος είναι στο Μαύρο Μοναχό. Είναι μια νουβέλα του Τσέχοφ. Κάνω τον ομώνυμο ρόλο. Είναι ένας μεφιστοφελικός ρόλος, όπως μου έχει μάθει ο φίλος του Παναγιώτη. Είναι σαν την ιστορία του Φάουστ που έχει γράψει ο Γκέτε, αλλά του έχει γράψει ο Τσέχοφ. Και έχουμε δουλέψει με έναν τρόπο, με ένα παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι αυτοσχεδιασμό μεταξύ μας, ένα παιχνίδι που ένας δίνει σκητάλη στον άλλον. Δεν υπάρχει ένας πρωταγωνιστής που να πεις «Α, ωραία, αυτή είναι η παράσταση για αυτό, για τον Φάουστ» ή μόνο για τον, ξέρω. Είναι μια παράσταση που είμαστε όλοι σε όλα και αυτό είναι και η ομορφιά αυτού που κάνουμε. Υπάρχει στη διάρκεια, επειδή είναι ακριβώς συγγραφή από διάφορα έργα του Τσέχοφ, από ό,τι κατάλαβα, όχι μόνο θεατρικά, αλλά και πεζά. Κυρίως διηγήματα. Κυρίως διηγήματα. Και ένα μονόπρακτο. Α, είναι μόνο ένα μονόπρακτο. Ναι, είναι δύο μονόπρακτα και όλα τα άλλα είναι πεζά. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό νήμα που συνδέει όλες τις ιστορίες, αν υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, ας πούμε. Η μάχη, νομίζω, ανάμεσα στα δύο φύλλα, η γυναίκα, δηλαδή αυτά που απασχολήσαμε τον ίδιο τον Τσέχο, δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις,
Το νήμα που συνδέει τη μοναξιά με τη συντροφικότητα, κατά πόσον είναι εφικτή μια πραγματική συντροφικότητα, κατά πόσον υπάρχει ο αληθινός έρωτας, τι είναι ο αληθινός έρωτας, σε τι συμβιβασμούς υποπέφτουν οι άνθρωποι κάθε φορά που αναγκαζόμαστε να βρεθούμε σε μια σχέση. Στον Τσέχοφ νομίζω ότι δεν υπάρχει εξωτερική δράση ώστε να μιλήσουμε για πραγματική δράση. Υπάρχει εσωτερική δράση και αυτή είναι και η μαγεία, είναι η ίδια η ζωή. Που μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα και να συμβαίνουν τα πάντα μέσα στο μυαλό και στην καρδιά. Οπότε αυτό είναι το νήμα που συνδέει. Η παράσταση δεν λέγεται τυχαία Τσέχοφ, είναι Τσέχοφ. Είναι μια παράσταση για τον Άντων Τσέχοφ και για τον τρόπο με τον οποίο αυτός έκτιζε αυτές τις υπέροχες ψυχοσυνθέσεις που τόσο όμορφα ξέρει να στείλει. Άλλο θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτά. Σε σχέση με το νήμα πάντως, επειδή υπάρχει αυτό σαν ερώτηση, θεωρώ ότι αυτό που είπα πάνω είναι ακριβώς αυτό. Ότι ουσιαστικά έκανε μια ανατομία της ζωής και η ζωή από μόνη της έχει ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή όλα αυτά είναι ψηφίδες που συμπληρώνουν την ίδια εικόνα και αυτό κάνουν και με την παράσταση. Αυτό είναι ένα ψηφιδωτό που θέλουν να συμπληρώσουν την εικόνα της ζωής, όπως προσπάθησε μέσω της ανατομίας, της λογοτεχνικής ανατομίας να κάνει και ο Άντων Τσέχοφ.